share it. Ένα update video για τον Carnifex της Mastermind Creations. Έχουμε εδώ πέρα το Upgrade Kit R17 Continuum Set, το οποίο είναι επίσης της Mastermind Creations. Περιέχει αυτά εδώ πέρα, αυτές τις δύο τις φιγουρίτσες. Εδώ μας δείχνει πως μεταμορφώνονται οι φιγούρες, κάποιες φωτογραφίες από το Upgrade Kit. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να το ανοίξουμε και να τα δούμε επάνω στη φιγούρα. Και εδώ έχουμε το Upgrade Kit για τον Carnifex της Mastermind Creations. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας το παρουσιάσει. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Mastermind Creations, ο Overlord της, είναι πάνω στο σχέδιο της IDW, αλλά λόγω των fans που θέλουν να τον κάνουν λίγο πιο, να μοιάζει πιο πολύ στο G1, Mastermind μας έδωσε αυτό το Upgrade Kit, το οποίο μας δίνει δύο πάνελ για το στήθος, ένα κεφάλι που είναι πιο κοντά στο G1, αυτά τα δύο όπλα, αυτά και αυτά, τα οποία θα τα δούμε αργότερα, είναι για τη βάση μορφή, και δύο φιγούρες που, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους με βάση το καρτούν, είναι οι δύο αρχηγοί που ήταν στο καρτούν, ο άντρας με τη γυναίκα, τα δύο αδέρφια. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρές φιγούρες, πολύ ωραία λεπτομέρεια πάνω στη φιγούρα. Σαν άρθρωση, το χέρι πάει πάνω, πάει ελαφρώς προς τα μέσα, λυγίζει στον αγκώνα, δεν έχουμε μέση κάτι τέτοιο, το κεφάλι δεν γυρίζει, το πόδι πάει μπρος, πίσω, πάνω, λόγω γιατί είναι σφαιρική άρθρωση, και λυγίζει στο γόνατο. Πάρα πολύ ωραία η άρθρωση για τόσο μικρή φιγούρα. Το ίδιο αντιστοιχεί και στην άλλη. Πάμε τώρα λίγο να τους δούμε πώς μπορούν να μπουν πάνω στα οχήματα. Αυτή η φιγούρα προορίζεται για το τάγκ. Αν ανοίξουμε αυτό το πάνελ, έχει ένα χώρο εδώ μέσα που μπορούμε να τον βάλουμε και καλά να πιλοτάρει. Αν θέλουμε τοποθετούμε και στην άλλη θέση την άλλη τη φιγούρα, αλλά η άλλη φιγούρα προορίζεται για το αεροσκάφος. Το οποίο δυστυχώς τον βάζουμε ξαπλωμένο, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να χωρέσει. Αυτό είναι ό,τι αφορά η τοποθέτησή τους πάνω στα οχήματα. Πάμε τώρα να το δούμε μια επεξεργασία βίντεο, τη βάση μορφή, για να δούμε πώς θα μπουν και τα όπλα τους. Και εδώ έχουμε τον Overlord στη βάση μορφή του. Στη βάση η μία φιγούρα είναι μέσα στο τάγκ, η άλλη είναι εδώ πάνω. Απλά δεν είναι και πιο σταθερή η θέση τοποθέτηση, γιατί με το παραμικρό κούνημα πέφτει κάτω. Γι' αυτό προς το παρόν, μέχρι να βάλουμε τα όπλα, θα τον αφήσω λίγο εκτός. Τα όπλα τώρα. Αυτά τα μικρά τοποθετούνται εδώ μέσα. Θα αποσυνδέσω το ένα το κομμάτι από το τάγκ για να σας το δείξω, και μετά λίγο εκτός κάμερας θα τοποθετήσω και στο άλλο σημείο. Λοιπόν, το πρώτο έχει μια εγκοπή και τοποθετείται εδώ πέρα. αυτό εδώ το κανονάκι τοποθετείται σε αυτήν εδώ την τρύπα, έτσι εδώ, και αυτό το κανόνι τοποθετείται εδώ πάνω. Πάμε λίγο να βάλω και τα άλλα εκτός κάμερας και να το δούμε ολοκληρωμένο. Και εδώ έχω τοποθετήσει και στις δύο μεριές τα όπλα. Τώρα σαν άρθρωση αυτό εδώ μπορεί και περιστρέφεται σφιχτά βέβαια και πάει πάνω κάτω. Το ίδιο και αυτό το όπλο περιστρέφεται και πάει πάνω κάτω. Αυτά το μικρό το οπλάκι πάει μόνο πάνω κάτω. Μια ωραία απεικόνηση της G1 βάσης του Overlord. Πάμε λίγο να τον δούμε και σε ρομπότ μορφή. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τον Overlord σε ρομπότ μορφή. Λοιπόν, πάμε αρχικά να δούμε το κεφάλι. Όπως βλέπετε είναι αρκετά διαφορετικό το ένα κεφάλι με το άλλο. Για να αλλάξουμε το κεφάλι του, αρχικά έχει μια βίδα εδώ πίσω την οποία θα την ξεβιδώσουμε. Και προσεκτικά θα τραβήξουμε το κεφάλι. Και αφού ξεβιδώσαμε τη βίδα προσπαθούμε να ανοίξουμε το καινούριο κεφάλι. Θέλει προσοχή γιατί έχει δύο πυράκια εδώ τα οποία είναι ψηλά. Λοιπόν, και αφού τα ανοίξουμε το τοποθετούμε προσεκτικά, πιέζουμε και ξαναβιδώνουμε τη βίδα. Και το κεφάλι έχει τοποθετηθεί. Μετά αυτά τα πάνελ έρχονται και τοποθετούνται εδώ πέρα. Για να δούμε πως είναι από την άλλη πλευρά. Εδώ. Και φυσικά αυτά εδώ θα πρέπει να τα βγάλουμε για να μπορέσουν να μπουν οι φιγούρες. Τώρα το πώς θα τις μεταμορφώσουμε. Αρχικά θα γυρίσουμε αυτό εδώ 180 μοίρες. Και με το που το κάνουμε αυτό γυρίζει και το στήθος και ελευθερώνει το ball joint εδώ μπροστά. Φέρνουμε τα χέρια κατά μπροστά, έτσι εδώ, γυρίζουμε τα πόδια τους μυρούς, όπα βγήκε το ball joint, για να δούμε πως καλύτερα το σηκώνουμε και μετά το γυρίζουμε. Και διπλώνουμε τα γόνατα και άμα δείτε εδώ έχει μια εγκοπή και θα μπει σε μια τρυπούλα που είχε εδώ πέρα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Το γυρνάμε ανάποδα και το τοποθετούμε εδώ μέσα. Το ίδιο και με τον άλλο. γυρίζουμε το πίσω μέρος 180 μοίρες, φέρνουμε τα χέρια μπροστά, σηκώνουμε το πόδι, το γυρνάμε και διπλώνουμε το γόνατο. Και το τοποθετούμε εδώ μέσα. Το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν θέλει να καθίσει τώρα. Και είναι κάπως έτσι. Πολύ ωραίο το σετ. Η τιμή του περίπου ανέρχεται στα 24 ευρώ με δωρεάν μεταφορικά. Αν κάποιος θέλει να κάνει τον Overlord να μοιάζει πιο πολύ στο G1 καρτούν, μπορεί πολύ εύκολα να τα πάρει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σετ. Αν δεν τον απασχολεί και θέλει να τον κρατήσει στη μορφή του IDW, μπορεί να τον κρατήσει σε IDW, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να τον πάρει. Το set αφορά μόνο καθαρά για αυτούς που τον θέλουν να είναι πιο G1. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!